Πόσο σχετίζεται, αρχηγέ, το θέμα του μεταναστευτικού και όσα αυτέ τι ώρε συζητώνται και θα συζητούν την επόμενη εβδομάδα ε, ω Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ω ελληνικά συμφέροντα, με, την, με τα ελληνοκυπριακά συμφέροντα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα ή στι μεθοδεύσει Ερντογάν. Ε, κοιτάξτε, πάντα ο Ερντογάν ανέκαθεν χρησιμοποιούσε το μεταναστευτικό σαν ένα εργαλείο για να μπορέσει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελλάδα και γενικότερα το παγκόσμιο γίγνεσε το δυτικό έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει αυτά τα οποία ήθελε να πετύχει. Ε, πράγματι τελευταία, λόγω της προσπάθειάς του να ρίξει τόνους έτσι ώστε να κερδίσει κάποια άλλα πράγματα, βλέπε δούνου του, βλέπε οικονομικά, οικονομικό πρόβλημα, τελικά δεν μπήκε στο δούνου του, βλέπε το οικονομικό πρόβλημα, βλέπε F-16, F-35 και ούτω καθεξής. Βλέπουμε μια προσπάθεια να το υποβαθμίσει, να το κατεβάσει και για πρώτη φορά τις προηγούμενες ημέρες βγήκανε στις τηλεοράσεις και το είδαμε, ε, να συλλήψεις, ε, ε, συλλήψεις μεταναστών, τους κουβαλάγανε, τους έριχναν οι τηλεοράσεις, δηλαδή έκανε μια προβολή, μια διαφήμιση ότι να εμείς συλλαμβάνουμε πλέον, έχουμε κινητές ομάδες που ε, σε όλη την Τουρκία μέσα κινούνται και κάνουν τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν πάλι για άλλη μια φορά, κατά την προσωπική μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή προσπαθώντα να το κρατήσει το πράγμα και να το διαφημίσει ότι το κρατάει, να πείσει τη Δύση ότι κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, δηλαδή εργαλειοποιεί το θέμα έτσι ώστε να κερδίσει αυτά που πρέπει να κερδίσει. Εμεί θα πρέπει προσεκτικά, για να έρθω και σε αυτό, να μην, να μην αντιμετωπίζουμε αυτή την εργαλειοποίηση από την πλευρά τη ε, Τουρκία σαν κάτι θετικό, αλλά με περίσκεψη. Όχι, όχι, αρνητικά, με περίσκεψη όμω, έτσι ώστε να μην αφήνουμε τον Ερντογάν να μα προτάσει την ατζέντα αυτό. Αλλά να προσπαθούμε να τη συνδιαχειριζόμαστε και εμεί μαζί. Εσεί τώρα τι λέτε, κύριε Ιατρίδη, και σε ένα πλαίσιο για τα F-16, όλα αυτά που βλέπουμε να διαμείβονται στην Αμερική, για τη Σουηδία. Είχαμε και τον κύριο Στόλτενμπεργκ να κάνει δηλώσει σχετικά. Κοιτάξτε. Ε, γιατί το, το F-16 Όπω έχει επανέλθει τώρα δρυμύτερα, είναι συνάρτηση και σε συνδυασμό με αυτό το οποίο συμβαίνει στον κύριο Μενέντε. Πράγματι, είναι ένα πλήγμα για την Ελλάδα. Ήταν ένα ισχυρό υποστηρικτή τη Ελλάδα ο κύριο Μενέντε μαζί με του ομογενεί μα γιατί δεν πρέπει να του ξεχνάμε, γιατί κάναν τρομερό αγώνα. Από την άλλη, όμω, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Παρόλο που είπε ο Ερντογάν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την απουσία του κυρίου Μενέντε. Και ο κύριο Κάρτιν, ο οποίο ανέλαβε, είναι των ιδίων απόψεων και βεβαίω υπάρχουν και άλλοι γυροσιαστέ κυρία Ρέβη και κύριε Χαριτάτο, οι οποίοι έχουν τις ίδιες απόψεις. από τους τρεις άλλους που είναι στις επιτροπές, οι δύο θέτουν όρους και προϋποθέσεις. Θα μου πείτε, θα αντέξουν στις πιέσεις του State Department και ειδικά του κυρίου Μπάιντεν, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θέλει να δώσει την, τα F-16 στην Τουρκία. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Μπάιντεν, υπάρχουν και οι εταιρείε. Μιλάμε τώρα για 20 δις πακέτο. Θεωρώ όμως, και αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι αν θα τα πάρει ο κύριο Ερντογάν το F-16 που είναι ο διακαή του πόθο. Έχει τεράστια προβλήματα στην πολεμική του αεροπορία. Θα τα πάρει με όρου και προποθέσει. Είτε το θέλει είτε όχι. Θα Δεν είναι υπάρχει μέσα περίπτωση. ο Είναι όρο να μην τα χρησιμοποιήσει ναι, εναντίον τη θα Είναι όρο, μπορεί Ωραία. να μην είναι για Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε, γιατί είχε συμπεριληφθεί στο οικονομικό, στο προπολογισμό, το αμυντικό, κράτο μέλο του ΝΑΤΟ να μην χρησιμοποιεί πολεμικά μέσα εναντίον Υπάρχει άλλου Υπάρχει που λένε Είτε θέλουμε είτε όχι, κάτι θα πάρει ο Ορτογάν. Θα το πάρει. Άλμπομ Πότε όμω. Και εδώ σα λέω και εδώ επικαλούμε την τεράστια εμπειρία και γνώση που έχετε. Παίρνετε F16, φίλοι καθητέ, ο Ορτογάν, κάτι που θα το παλέψει και πιθανότατα θα το επιτύχει. Με τα F35, παραμένουμε σε υπεροχή. Κοιτάξτε. Ούτω ή άλλω οι ισορροπίε αρχίζουν και αλλάζουν όπω είμαστε τώρα. Έτσι, χωρί να πάρουμε τα F35. Και το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι. Και μάλιστα οι στρατιωτικοί αναλυτέ, κύριε τη Τουρκία. Δεν το λέμε εμεί. Εμεί ξέρουμε ποιοι είμαστε λένε το εξή, ότι εάν δεν αρχίσει άμεσα ο εξυγχρονισμό των F-16, πολλά αεροσκάφη F-16 τη Τουρκία, τα οποία συμπληρώνουν το όριο ζωή, θα βγουν εκτό. Άρα λοιπόν, ακόμη και τώρα έχουμε αλλαγή των ισορροπιών και με τα F-35 σαφώ θα έχουμε και αεροπορική κυριαρχία. Και ξέρετε κάτι. Πέστε ότι μέχρι τέλος του χρόνου το, το πιο χειρότερο σενάριο, δέχεται το Κογκρέσο να πάρει τα F-16. Όλη αυτή η συμφωνία, οι υπογραφέ για να αρχίσει ο εξυγχρονισμό ή η αγορά θέλει, 5 με 6, ε, θέλει 8 μήνε. Άρα θέλει 5 με 6 χρόνια μέχρι να τα πάρει. Επομένω, εμεί σε 6 χρόνια ήδη θα έχουμε συμπληρώσει του εξοπλισμού και θα παραλαμβάνουμε το F-35. Και αυτό το λένε και οι ίδιοι οι Τούρκοι και είναι ο φόβο και τρόμος. Από την άλλη, να πω κάτι, μπορεί η Τουρκία να έχει το δεύτερο μεγάλο στρατό αν θέλετε στο, στο ΝΑΤΟ, έχει όμως πρόβλημα στην αεροπορία και μπορεί να είναι η ένατη μεγαλύτερη δύναμη από πλευρά αριθμού αεροσκαφών στον κόσμο, δεν σημαίνει ότι είναι και ισχυρή. Και δεν Άλιστα. μπορεί ο Ερντογάν να γίνει ούτε περιφερειακή δύναμη, ούτε παγκόσμια που θέλει, εάν δεν έχει ισχυρή αεροπορία. Κύριε Γκαμπά, είναι σίγουρα μήνες εξελίξεων, Οκτώβριος θα είναι θετικέ αυτέ οι εξελίξει. Γιατί εδώ υπάρχει και η αγωνία του κόσμου, μήπω κάτι άλλο συζητούν, μήπω κάτι άλλο συμβαίνει. Και για τον Εύρο, για τι πυρκαγιέ. Είχατε γράψει και ένα πολύ αιχμηρό άρθρο, θυμάμαι, αναφορικά με το πώ, εν περιπτώσει, ξεγυμνώθηκε, απογυμνώθηκε ο Εύρο. Να ναι. απαντήσουμε και σε αυτό, στον κόσμο, γιατί σου λέει εδώ κάτι άλλο περίεργο μπορεί να συμβαίνει. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, όπω είπαμε, οι συζητήσει που γίνονται με την Τουρκία είναι στη θε, θετική κατεύθυνση. Αυτό δεν το συζητάμε. Ο διάλογο σίγουρα Φέβαια. είναι πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη τύπου ε, διαμάχη ή αυτό που, που αντιμετωπίσαμε το 20. Ε, σίγουρα η αεροπορική κυριαρχία είναι βελτιωμένη, όπω είπε πάρα πολύ σωστά και ο Πέραχο, αλλά δεν σημαίνει ότι επελύθηκαν όλα τα προβλήματα. Άρα λοιπόν. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ε, πιστεύω ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και το έχουμε ακούσει και από, και από την κυβέρνηση αυτό το πράγμα ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι διότι κακά τα ψέματα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Τούρκος με, την, με τον Οθωμανικό τρόπο λειτουργία της διπλωματίας του προσπαθεί να κερδίσει πράγματα, να βάλει στο τραπέζι πολλά πράγματα για να μπορέσει να κερδίσει όσα πολύ περισσότερα. Ε, θα μου πείτε, μα η κυβέρνηση βγαίνει επίσημα και λέει ότι ισχύει μόνο, ε, μόνο το θέμα για, τη, για την υφαλοκρηπίδα και για την ΑΟΣ. Ναι, το, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, αλλά όλοι Μάλιστα. διαρωτόμαστε αν αυτή είναι η πραγματικότητα ή αν πραγματικά. Μάλιστα. Όχι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, εγώ το λέω, δεχτούμε τέτοιες πιέσεις ή συρθούμε σε τέτοιες διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να συμβούν και άλλα πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να είναι πάρα πολύ προσεκτική σε αυτή τη φάση γιατί δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοιου Μάλιστα. τύπου ε, επιλογές ή ερωτηματικά τα οποία θα μας σύρουνε σε εθνική ήττα. Το λέω βεβαίως Άρα, πολύ βαρύ μην τσιμπάμε. δεν πρέπει να τσιμπάμε. Μην τσιμπάμε, λοιπόν. Να πω και να τονίσουμε ότι οι κόκκινε γραμμέ μα είναι αδιαπραγμάτευτε και αυτό τονίζουν κάθε, με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο και ο Πρωθυπουργό και ο Δεν συζητάμε θέματα κυριαρχία. Πρώτο. Δεύτερο, το ότι συνομιλούμε είναι θετικό. Και δεν σημαίνει επειδή συνομιλώ θα υποχωρήσω. Όχι. Συνομιλώ και ποιο θα είναι το κέρδο ή η επιδίωξη τη Ελλάδο ακόμη και να μην συμφωνήσουμε, κύριε Χαριτάτο, σε θέματα ουσία, το να συμφωνήσουμε σε ένα plan B ή αν θέλετε σε ένα πλαίσιο αποφυγή εντάσεων, παρόλο που δεν θα λυθούν τα προβλήματα, έχει κέρδο η Ελλάδα. Και όφελος, έχει όφελος. και η Τουρκία, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Η Ελλάδα κερδίζει και χρόνο, αλλά έχει και οικονομικό όφελο. Για φανταστείτε να είχαμε όπω παλιά αυτέ τι οριδών παραβιάσεις και τις απογειώσεις δικές μας, το κόστος είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν, ναι, να συνομιλούμε, είμαστε σταθεροί στις γραμμές μας και από την άλλη δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέγεται από κάποιους ότι ξέρετε πάμε να συνομιλήσουμε και η διπλωματία, η ισχυρή διπλωματία της Τουρκίας θα μας κατατροπώσει. Όχι, δεν είμαι της άποψης αυτής. Όχι. Εμείς είμαστε σταθεροί, Μάλιστα. είμαστε ευρωπαϊκό κράτος και θα εμπλακεί είτε θέλει είτε δεν θέλει η Τουρκία και η Ευρώπη γιατί το θέμα το μεταναστευτικό είναι και το θέμα ευρωπαϊκό.